Άμα θέλει ωραίο άντρα, έχω να σου δείξω ωραίο άντρα και πολύ πιο ωραίο από τις παλιάρα και αηδίες. Λοιπόν, φέρε με εδώ πέρα τον άρχοντα, τον Πόλο Έρξης. Γεια σου, Πόλε! Καλημέρα στον Πόλο. Καλησπέρα, μάλλον. Ότι έφτασε στο σημείο να έλκω ακόμα και την εκπομπή Showbiz News, Βασίλη, ε. Εγώ δηλαδή δεν ήθελα να σε φέρουμε, α πούμε την αλήθεια. Μου λέει τα παιδιά να τον φέρουμε, λέω έχουμε κανέναν άλλο. Μου λέει όχι, λέω φέρω αυτόν. Μα δεν υπάρχει κι άλλο. Τουλάχιστον μιλάμε για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Τώρα, αν θες να ψάξουμε λίγο πιο έξω, μπορεί να βρεθεί. Δεν το έχω ψάξει ακόμα. Λοιπόν, Αλέξη. Παρακαλώ. Είμαι πολύ σεξι. Να και μην τολμήσει, ναι. Γιατί δεν θα με αντέξει. Τώρα θα σου πω κάτι στο μεγαταληξία που έχει το τέτοιο, αλλά άστο καλύτερα γιατί και μεσημέρι. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε διαφημίσει, Αλέξη Πόλε Έλξη. Και επιστρέφουμε να σταχώσω λίγο, γιατί μας έχεις κουφάρει εδώ πέρα, έτσι. Ήρεμα, ήρεμα. Λοιπόν, να καλησπέρισω άλλη μια φορά τον Αλέξανδρο Πετρίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στη Μαρία Λουίζα, δεν πρέπει να πω. Γεια σου, Αλεξανδρούλη. Καλά είσαι. Μη χαίρεσαι, γιατί έχουν έρθει ήδη τα πρώτα μηνύματα από δοκιμασίας. Λέει, μας έπαιξες παλιάρα. Μας έδωσε, λέει, και τον Πετρίδη. Τι την έχει κάνει που μπήκε πέρα, όλο άντρα παίζει σήμερα. Αλλά μη συγκρίνει το Σύνταγμα με τον πύργο του Άιφελ. Δηλαδή με εντάξει. Το πιο. Να συγκρίνει, α πούμε, το Σύνταγμα με μια άλλη πλατεία. Τώρα να συγκρίνει το Παρίσι με. Ω παλιάρα είναι το Σύνταγμα, δηλαδή. Ορίστε. Ω παλιάρα είναι το Σύνταγμα. Εγώ είμαι πάντω σίγουρα ο πύργο του Άιφελ. Ο πύργο του Άιφελ. Γιατί επειδή είναι μητερό, τι. Επειδή είναι μεγάλο και από όπου και να τον δει, φαίνεται, Βασίλη. Γιατί συνήθω. Τα πράγματα ναι. Πρέπει να τα βλέπει από οποιαδήποτε γωνία και να είσαι. Οπότε εγώ, όπου και να βρίσκεσαι. Είναι ανοιχτό εδώ πέρα, έτσι. Ορίστε. Το ντεκολτέ τα έχουν πετάξει όλα έξω, λέω. Είναι μεσημέρι τώρα, βλέπουν και παιδιά. Βασίλη, να σου πω. Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι δεν βρίσκω πουκάμισο στο νούμερό μου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά επειδή δεν προλαβαίνω κιόλα. Δεν προλαβαίνω και να μου τα φτιάχνουν. Οπότε καμιά φορά ξαναγκάζομαι. Να τα βάλω λίγο πιο ανοιχτά. Άλλωστε, αν δεν τα φορέσω και λίγο πιο ανοιχτά, και ο τηλεθεατής ο καημένος να μην έχει εικόνες για μετά. Αυτό το ντεκολτέ έχουμε σηκώσει το σαβάρι για να το κάνουμε. Να μην το δείξουμε κιόλας. Τι χαμένο θα πάει. Πολύ βάρος έχω σηκώσει. Ζηλεύει ο Βασίλης, γι' αυτό σου λέει για το ντεκολτέ. Γιατί εκείνος δεν έχει τέτοιο σώμα όπως έχεις εσύ. Πες τα Μαρία με εσύ που τα έχεις δει και από κοντά στις πασαρέλες. Πες. Έτσι, κορμάρε ο Αλέξανδρος, δεν τα ξέρεις εσύ και τώρα ζηλεύεις. Έχεις δει το Αλέξανδρο από κοντά. Ναι, γιατί έχει έρθει για την εκπομπή και μου έχει κάνει συνέντευξη σε μία... Μπράβο, και επειδή ήμουν δίπλα στην Μαρία Λουίζα Βούρου, δεν έπρεπε να είμαι, κατάλαβες, ντυμένος ως εδώ. Ναι, έχετε, με τη Μαρία Λουίζα έχετε, βγαίνετε έξω, κάνετε παρέες, δεν μου τα έχει πει εμένα αυτά τα πράγματα, δεν κόψουν και έχουν πει κατευθείαν. Δεν μπορώ να σου πω πολλά, αρκεί να σου πω ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Ορίστε. Αυτό είναι σαν να εσύ ζηλεύεις, γιατί εγώ μιλάω πιο πολύ με τον Αλέξανδρο παρά με σένα. Τρελή ζήλια και φαγούρα εγώ τώρα. Το ξέρω. Αλέξανδρε, αγόρι μου, γιατί είσαι Πόλος Έλξης για τις γυναίκες. Πες μου τώρα. Καταρχήν πρέπει να σου πω. Πόση μούρλα κουβαλάς, έτσι μ' αρέσει. Ναι, καταρχήν πρέπει να σου πω ότι εγώ. Δεν ξέρω το γιατί. Δηλαδή θέλω να σου πω κάτι. Γιατί η Ακρόπολη έγινε το μεγαλύτερο μνημείο της Ελλάδας. Υπάρχει γιατί. Γιατί έτσι το έφεραν τα χρόνια και τα πράγματα και τα λοιπά και είναι το μεγαλύτερο μνημείο. Και εγώ δεν ξέρω κάτσε, γιατί δεν το μνημείο δεν το άκουσα. Ποιον είπες μνημείο? Η Ακρόπολη. Α, πιάσαμε την Ακρόπολη τώρα. Ναι, η Ακρόπολη και εγώ. Και καταλαβαίνεις, δηλαδή σε ορισμένα πράγματα, Βασίλη, δεν υπάρχει το γιατί. Δηλαδή ο Θεός όλα, να σου το πω, τα έπλασε όπως έπρεπε να γίνουν. Εν σοφία επίησε. Οπότε εν σοφία έπλασε τον Αλέξη Πόλο Έλξης. Πόλο Έλξη, μπράβο, ναι. Πόλο. Λέμε Βόρειο Πόλο, Νότιο Πόλο. Και Πόλο Έλξη στη μέση που έλκει όλους τους πόλους. Δηλαδή και το Βόρειο και το Νότιο, Ανατολή και Δύση. Δεν μου λες τώρα. Επειδή ξέρω ότι μου έχει πει και η Μαρία Λουίζα, έχει μεγάλη επιτυχία στις γυναίκες. Ναι. Πέρα αυτό είναι πάει, και ένα δηλαδή. Πρόβλημα, Βασίλη, γιατί πρέπει να σου πω. Δώσε εδώ, μα δεν προφταίνεις. Δώσε εδώ, να μοιράσω. Μα ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι εγώ δίνω, κάνω την μπάσα, αλλά μετά αυτές βλέπουν πάλι κάτι άλλο και ξαναγυρίζουν σε μένα. Πιο λυσάρες από ό,τι φύγανε. Δηλαδή, θα τις διώχνεις, θα λες. Η γυναίκα, όσο τη διώχνεις και όσο τη φτηνείς, είναι σαν το γραμματόσημο. Κολλάει. Μέρα μου λες. Δηλαδή, έχω βρει όλους τους τρόπους. Αλλά τίποτα δεν γίνεται. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω. Να εξαφανιστώ, να φύγω. Καλά, τώρα αυτά που λες τα πιστεύουν ότι στο κοντρόλ γελάνε τώρα. Έτσι το έχω πει τώρα. Αυτό δεν είναι αυτό. Λοιπόν, να λες εσύ και. Άκου. Μία βόλτα μαζί μου. Ναι, αυτό φοβάμαι. Όχι, Βασίλη, πρέπει να το τολμήσεις. Να μας την πέσουν 30 γυναίκες. Τι φοβάσαι, αφού αυτό δεν θέλει. Γιατί, μπράβο, έτσι. Αυτό θέλει. Άλλωστε να σου πω κάτι. Σε ποια περιοχή θα πάμε, αυτό με φοβίζει. Σε όποια περιοχή και να πάμε. Θα γίνει πανικός. Εγώ θέλω να πάμε με τραπεζόνα πάμε... και λατσίνη και τέτοια που είναι το λέω. Έχω λαϊκό έρισμα εκεί να σε διαλύσω, κατάλαβες. Πρέπει να σου πω ότι στα λαϊκά έτσι μέρη, μέσα σε παρένθεση στα λαϊκά, η επιτυχία είναι μεγαλύτερη. Γιατί βλέπουν κάτι που καταλαβαίνεις, που είναι εξωπραγματικό, που είναι.
Έχεις κανένα μελλοντικό σχέδιο να μας ανακοινώσεις, όχι, ε? Κοίταξε, τα μελλοντικά μου σχέδια είναι πάρα πολλά. Δεν θα σου πω τι θα κάνω μετά από 2 χρόνια. Αλλά θα σου πω ότι αύριο μεθαύριο δηλαδή θα φύγουμε στο εξωτερικό μαζί με την ομάδα μου. Α, στο καλό, μετά ξανάρθω όμως, έτσι. Εγώ, Βασίλη, να σου πω, θα ήθελα να μείνω. Αλλά τι να κάνω όμως που με θέλουν πολύ πίσω και δεν με αφήνουν να φύγω. Σε θέλουν πολύ πίσω, ε! Ποιο κερατά το θέλει πίσω, είδες, ποιος θα κλείσει τα σύνορα να ξαναγυρίσει. Και ξέρει ποιο είναι το θέμα. Ότι να ήταν ένα ο κερατά, εντάξει, είναι πολύ όμως αυτοί που με θέλουν. Και έχει γεμίσει χώρα κερατάδε, τα λέω αυτά. Λοιπόν, απλά να σου πω ότι μετά την επιθεώρηση που θα ανέβει και που αυτό έγινε παγκόσμια γνωστό πλέον το είμαι ο Αλέξης και με Πόλος Έλξης. Μπράβο. Χτύπησε πώς το τηλέφωνο. Πώς είναι στα αγγλικά Πόλος Έλξης? Ορίστε. Πόλ, πώς είναι η Έλξη στα αγγλικά? Attraction Πόλ, ε. Attraction Πόλ. Αλέξανδρος is a big attraction. Ή attraction, και attraction. Μπράβο. Α, καλά αυτό. Φοβερό το στήθος εδώ και αληθινό. Μετά, αληθινό. Άμα δεν έβλεπα το κεφάλι, θα έλεγα ότι είναι Μπελούτσι. Λοιπόν. Ναι, αλλά ο Αχινής όμως είναι ψεύτικο, Βασίλη. Σωστό. Εγώ πουλάω σωστό. Γιατί τα έχω αληθινά. Λοιπόν. Αλέξη Πόλ Έλξης. Ναι. Λοιπόν. Μ' αρέσει που αντιμετωπίζει τη ζωή έτσι με μια μούρλα, με μια τρέλα. Μα αρέσει. Θέλουμε να έχουμε ανθρώπου σαν και εσένα. Και σαν και εμένα, βέβαια, να μας διασκεδάσουμε και να περνάμε όλοι ωραία. Αυτό δεν θέλει ο κόσμος. Αυτό θέλει ο κόσμος, ναι. Αλλά εγώ πρέπει να σου πω ότι αυτά που λέω τα πιστεύω. Αυτό είναι το κακό. Αυτό, Αλέξη, αυτό το κακό. Ενώ αυτά που λέω δεν τα πιστεύω. Εσύ δεν τα πιστεύεις. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, διαφορά μας. Παλαιότερα δεν τα πίστευα. Ναι. Αλλά αυτό που έδειξε η πορεία τελικά με έχει κάνει να τα πιστέψω. Ναι. Τι να κάνω όμως. Τι να κάνεις, έτσι να. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο σου και σου λένε ότι ξέρεις κάτι μετά την επιθεώρηση σε θέλουμε για να κάνεις ένα Ρώσο μαφιόζο σε θρίλερ. Ναι. Και τους λέω, βλέπω το script, το σενάριο τέλος πάντων. Και βλέπω ότι ο ρόλος είναι μόνο τα πρώτα 20 λεπτά και ούτε. Είναι ο ρόλος ή ο πόλος. Ορίστε. Ο πόλος, έτσι κατευθείαν. Ορίστε. Λοιπόν, τίποτα, άστο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προσέξετε το κολτέ, είναι χειμώνας, μην μου κρυώσει και μετά βήχουν τα στιθάκια και. Πηγαίνουν πέρα εδώ, κατάλαβε. Να σου πω κάτι. Έλα, γρήγορα, σε αυτό το στέρνο έχουν ζεσταθεί τόσες γυναίκες που δεν πρόκειται να κρυώσει ποτέ. Αυτό δεν είναι στέρνο, αυτό είναι φλοκάτι, αγόρι μου. Λοιπόν. Πολλά, γεια σα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.